Καλησπέρα, καλησπέρα! Άλλο ένα βιντεάκι με τον Γιάννη και το Ράπτορα τον Έμο. Λοιπόν, το σημερινό βιντεάκι, παιδιά, θα έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να διαλέξουμε ένα τσίου το οποίο να μπορέσει να μιλήσει. Το έχω συναντήσει πάρα πολύ συχνά σε comment, το έχω δει πάρα πολύ συχνά σε μηνύματα και το έχω πει και σε αρκετά βίντεο ότι αν ο μόνος λόγος για τον οποίο θέλει να αγοράσει παπαγάλο είναι η ικανότητά του για να μιλήσουν, είναι ο λάθος λόγος που θέλει παπαγάλο. Αυτά εδώ τα ζωντανά μπορούν να σου προσφέρουν πολύ περισσότερα απλά από την ικανότητά τους να μιλήσουν. Αλλά, αφού το έχω δει τόσο πολύ συχνά, σε τόσο πολύ κόσμο και σε τόσο πολλά μηνύματα, θα πούμε για ακόμη μία φορά ποια είναι τα καλύτερα είδη, δεν θα τα πω όλα, θα πω τα καλύτερα είδη παπαγάλου στα οποία να έχουν πιθανότητα να μιλήσουν ενώ τα εκπαιδεύεις. Οπότε πάμε... Α! Και πριν το δούμε αυτό, θέλω να ξαναεπισημάνω άλλη μία φορά ότι επειδή ένας παπαγάλος μπορεί να μιλήσει, δεν σημαίνει ότι θα μιλήσει. Οπότε ποτέ δεν είναι σίγουρο στοίχημα. Μπορείς να πάρεις μεγαλωμένο παπαγάλο να μιλάει αράδι, να έχει ολόκληρη συζήτηση και επειδή τον πήρε εσύ που είσαι νέο χέρι, να αποφασίσει να μην μιλήσει. Είναι πάντα ενδεχόμενο. Λοιπόν, για ό,τι ανάγκες έχετε για τα φτερωτά αυτά τερατάκια, παρακαλώ επισκεφτείτε το e-paro.gr, το οποίο θα βρείτε μέσα όλα τα προϊόντα για τη φροντίδα τους, για το φαγητό τους, από παιχνίδια, σε λουράκια, σε κλουβιά, σε ό,τι θέλετε. e-paro.gr. Λοιπόν, αν σας αρέσει το υλικό το οποίο ανεβάζω, πατήστε ένα like, κάντε και ένα subscribe και μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί για το επόμενο βίντεο έχω μια πολύ ωραία ιδέα την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Χωρίς να πούμε κάτι περισσότερο, πάμε στο σημερινό μας το βίντεο. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες προτιμάνε να αγοράζουν τους παπαγάλους τους από μικρή ηλικία για να τους εκπαιδεύουν οι ίδιοι να μιλήσουν. Για κάτσε εδώ πέρα, αγόρι μου. Μπράβο, το αγόρι μου. Μπορεί να εκπαιδεύσει ένα παπαγάλο για χρόνια πριν την πρώτη λέξη. Και θέλω να επισημάνω κάτι σε αυτό το σημείο. Ένας παπαγάλος ο οποίος θα μπορέσει να μιλήσει, δεν σημαίνει ότι θα μιλάει όποτε το θέλεις εσύ. Οι παπαγάλοι μιλάνε όταν το θέλουν εκείνοι. Έχουμε μπει και στο προηγούμενο βίντεο τους λόγους για τους οποίους μιλάνε οι παπαγάλοι. Να το τσεκάρετε, θα το έχω κάνει και embedded εδώ πέρα. Λοιπόν, μιλάνε όταν θέλουν εκείνοι. Αυτά εδώ τα τερατάκια, αυτοί εδώ οι δεινόσαυροι, είναι από τους πιο καλούς φίλους που θα έχεις. Είτε μιλήσουν είτε όχι. Οπότε η ικανότητά τους για ομιλία δεν πρέπει να είναι η παράμετρος διαλογής σας για ένα τέτοιο ζωντανό. Ζούνε πάρα πολλά χρόνια. Έχετε πολύ περισσότερα πράγματα να εκλογικεύσετε, να σκεφτείτε πριν αγοράσετε ένα παπαγάλο από την ικανότητά του μόνο να μιλήσει. Υπάρχουν πολλά περισσότερα. Είναι υπέροχα ζωντανά και αυτό είναι μία από τις δευτερεύουσες ικανότητές τους, αλλά κατανοώ την κάψα και το θέλω να έχετε ένα ζωντανό το οποίο να μπορεί να μιλάει. Να ξέρετε, πολλές φορές τον βγάζω βόλτα, στον δρόμο μου λένε μπορεί να μιλήσει, μπορεί να κάνει, μπορεί το οτιδήποτε, ο Νέμο μιλάει. Στον δρόμο εγώ λέω ότι μερικές φορές μιλάει. Όταν λέω όχι, αποφασίζει να μιλήσει. Όταν λέω ότι μιλάει, το παίζει λούτρινος. Είναι λίγο καθηκάκι έτσι. Μιλάνε όποτε θέλουν. Αλλά πάμε να δούμε τα είδη τα οποία είναι πιο πιθανό να μιλήσουν. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε μερικά από τα είδη τα οποία είναι το καλύτερο σας στοίχημα για να αποκτήσετε ένα φτερωτό παραλαπίπα. Αλλά, υποσημείωση. Από τα λίγα είδη που θα πούμε εδώ πέρα, γιατί το βιντεάκι θα είναι σύντομο, καθώς είναι επαναληπτικό βιντεάκι, έχουμε κάνει απαρόμοιο στις αρχές του καναλιού, από τα λίγα αυτά είδη που θα δούμε εδώ πέρα σήμερα, αν σας ενδιαφέρει κάποιο από αυτά, θα σας παρακινούσα να κάνετε τη δικιά σας προσωπική έρευνα. Να ανοίξετε ένα βιβλίο, να ανοίξετε λίγο το ίντερνετ, να δείτε αν η προσωπικότητα και τα στοιχεία του ζωντανού το οποίο θέλετε είναι κατάλληλα για τη δικιά σας προσωπικότητα, ώστε να είστε και εσείς χαρούμενοι με αυτό το ζωντανό, αλλά και το ζωντανό χαρούμενο με εσάς. Το καλό με την προσωπική έρευνα είναι, παιδιά, ότι μπορεί να ανακαλύψει μια τεχνική την οποία εγώ να μην την ξέρω, η οποία σε βοηθήσει να τα εκπαιδεύσει να είναι καλοί ομιλητές. Ωραία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλάσ της προσωπικής έρευνας. Μπορούμε να ανακαλύψουμε χιλιάδες πράγματα τα οποία εφαρμόζονται διαφορετικά στον καθένα μας. Αλλά λέμε πολλά. Το πρώτο είδος, που είναι το καλύτερο στοίχημα για να, άμα θέλει ο παπαγάλος σου να μιλήσει, παιδιά, εντάξει, όλοι το έχουμε ακούσει, όλοι το έχουμε ξαναδεί, είναι φυσικά τα African Grey, κουκλάκια, έτσι. Λοιπόν, αυτά εδώ τα ζωντανά είναι ξακουστά για το τεράστιο λεξιλόγιο που μπορούν να απομνημονεύσουν, για την ικανότητά τους στην ομιλία, για τις γνωστικές ικανότητες στο κεφάλι τους, καθώς και για την τεράστια εξυπνάδα τους. Αν θέλεις ένα παπαγάλο ο οποίος να μιλήσει, το σίγουρο σου στοίχημα κατά 90%-95% είναι πάντα ένας African Grey. Ζουν πολλά χρόνια,
είναι χαρούμενα ζωντανά, είναι κάπως ήρεμα μερικές φορές, δαγκώνουν και λιγάκι που και που, ιδιαίτερα μένει σε ορμονική περίοδο, αλλά είναι από τους καλύτερους παπαγάλους που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Είναι σύντροφος για μία ζωή. Αν σας ενδιαφέρει αυτός ο παπαγάλος, υπάρχει μία μυριάδα στοιχείων για αυτούς, οπότε μπορείτε να βρείτε πολύ εύκολα στο ίντερνετ ό,τι θέλετε. Δεύτερο είδος τσίου, το οποίο πρέπει να αναφερθώ καθώς έχει πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να μιλήσει με την κατάλληλη εκπαίδευση, είναι φυσικά οι παπαγάλοι κουάκερ. Έχω μιλήσει για αυτούς και σε προηγούμενο βίντεο, καθώς θεωρώ πάρα πολύ αξιοθαύμαστο είδος και εύκολα διαχειρίσιμο λόγω του μεσαίου τους μεγέθους. Οι παπαγάλοι κουάκερ έχουν μια ήπια, αν και μερικές φορές κάπως δυνατή προσωπικότητα, οπότε ίσως να μην ταιριάζουν με όλους. Μπορούν να μάθουν πάρα πολλές λέξεις, αλλά μαζί με τις λέξεις μπορούν να μάθουν και περιβαλλοντικούς ήχους και σε μερικές περιπτώσεις μέχρι και μερικές μικρές φράσεις. Δεν είναι αξιοθαύμαστο αυτό, παιδιά? Τρίτο είδος παπαγάλου με υπέροχη ικανότητα ομιλίας και δικό μου προσωπικά αγαπημένο μικρομεσαίο είδος που είναι και δημορφικό. Δημορφικό σημαίνει μπορεί να ξεχωρίσεις αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Πολύ λίγα είδη παπαγάλου είναι δημορφικά. Στα περισσότερα είδη πρέπει να κάνεις εξετάσεις DNA για να δεις αν είναι αγοράκια ή κοριτσάκια. Είναι φυσικά τα Indian Ringnecks. Υπέροχα ζωντανά, κρυστάλλινη ικανότητα ομιλίας, μπορούν να θυμούνται πάρα πολλές λέξεις. Είναι πολύ δεμένα με την ιδιοκτήτη τους και απαιτούν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό κοινωνικοποίηση με αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να φεύγεις για μέρες, να γυρνάς πίσω σε αυτό και να περιμένεις ότι η σχέση σας δεν θα έχει αλλάξει, εννοείται ότι θα σου κρατάει μούτρα. Αλλά, εάν είσαι σωστός μαζί του, τότε έχεις κερδίσει ένα σύντροφο για ζωή. Οι Indian Ringnecks ζουν από 25 μέχρι 30 χρόνια, παρότι έχουν παρατηρηθεί και περιπτώσεις που έχουν ζήσει μέχρι και για 50 χρόνια. Ο Νέμο τον βλέπετε έτσι ανήσυχο. Τον βλέπετε ανήσυχο γιατί έχουν έρθει στο σαλόνι οι ανιψιές μου και θέλει να πάει να παίξει μαζί τους. Και εγώ δεν τον αφήνω. Γιατί είναι ατσούμπαλος. Τι είσαι? Είσαι ατσούμπαλος. Ναι, είσαι ατσούμπαλος. Τι θέλεις? Ατσούμπαλο. Κοίτα εδώ πέρα. Αμηχανία. Σπαστική ενέργεια. Τι να τον κάνεις όμως. Πέμπτο είδος για το οποίο θα μιλήσουμε είναι φυσικά, παιδιά, τα μπάτζι. Τα μπάτζι, πιστέψτε το ή όχι, κατέχουν το ρεκόρ Guinness για τις περισσότερες λέξεις που έχουν απομνημονεύσει και μπορούν να πούνε. Είναι υπέροχα ζωάκια, είναι πολύ μικρά παπαγαλάκια, θέλουν πολύ περισσότερη προσπάθεια από τους μεγαλύτερους παπαγάλους ή ακόμη και από τα Indian Ringneck, αλλά αν δώσεις την κατάλληλη προσοχή, δώσεις τις κατάλληλες τεχνικές, κάνεις την κατάλληλη εκπαίδευση, γίνονται υπέροχοι ομιλητές. Έκτο είδος είναι φυσικά οι πολύ καλοί μας φίλοι με το υπέροχο λοφείο, τα κοκατήλ. Έχω και εγώ δύο από αυτά εδώ τα καθηκάκια και είχα κάνει ένα λάθος. Στα πρώτα μου βίντεο είχα πει ότι δεν μπορούν να μιλήσουν και μπορούν μόνο να μιμηθούν, παιδιά, ήχους του περιβάλλοντος και γύρω γύρω. Αυτό ήταν λάθος. Τα κοκατήλ κάνουν εξαίσους ομιλητές, αλλά θέλουν το ίδιο επίπεδο, αν όχι ένα τσακ λιγότερο, με αυτό τον μπάτζι στην εκπαίδευση για να μάθουν να μιλήσουν. Αλλά η εκπαίδευσή τους καθιστάται πολύ εύκολη από το cheat sheet που έχουν. Το λοφείο τους υποδεικνύει πάρα πολλά για το πώς νιώθουν, πώς συμπεριφέρονται, αν είναι στρεσαρισμένα ή όχι. Οπότε το λοφείο τους είναι ένα ενδεικτικό για το πώς νιώθουν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Να δείτε, ρε παιδί μου, αν η εκπαίδευση τους κάνετε, είναι εφαρμόζεται σωστά ή όχι. Οπότε ναι, είναι πολύ εύκολα ζωντανά στην εκπαίδευση. Και το τελευταίο είδος το οποίο θα πούμε για το σημερινό μας το βιντεάκι, και ναι, το ξέρω, θα με κατακαιρματοποιήσει σε comment, ξέρεις να πεις αυτό το είδος, ξέρεις να πεις αυτό το είδος, ξέρεις να πεις αυτό. Ναι, παιδιά, έχω αφήσει πολλά είδη εκτός, είναι επαναληπτικό βιντεάκι. Όλοι οι παπαγάλοι μπορούν να μιλήσουν, τώρα σας λέω τα πιο σίγουρα στοιχήματα για να πετύχετε τσίου το οποίο να μιλήσει. Λοιπόν, το τελευταίο είδος είναι φυσικά, παιδιά, και είχαμε κάνει και πρόσφατο βίντεο σε αυτά, οι παπαγάλοι Amazon. Σε όλα τα υποείδη τους, σε όλες τις ράτσες τους. Κάνουν άπτεστα απίστευτους ομιλητές με την κατάλληλη εκπαίδευση και την κατάλληλη φροντίδα. Άμα προσκοληθείς με ένα Amazon και θέλουν πολύ ψάξιμο για να δείτε ποιο είδος σας ταιριάζει, θα σας κάνει ένα σύντροφο πραγματικά απίστευτο. Δεν θα έχετε τέτοιο ζωντανό ξανά ποτέ στη ζωή σας. Οπότε ναι, τα Amazon είναι καταπληκτικοί παπαγάλοι. Σε όποιον σας ενδιαφέρουν αυτού του είδους, τσεκάρετε τους, θα μάθετε πολλά, θα μάθετε πράγματα τα οποία δεν περιμένατε να μάθετε για αυτούς. Και αν κάποιος από εσάς έχει παπαγάλο Amazon, παιδιά, θέλω να μου πείτε σε comment ποιο είναι το πιο cool πράγμα που σας έχει κάνει, που δεν το περιμένατε. Αυτό ήταν και το βιντεάκι μας για σήμερα. Λοιπόν, ήταν μικρό, γλυκό, κατανοητό
και εύπεπτο, ελπίζω. Λοιπόν, είχα πει ότι σας έχω μία έκπληξη στο τέλος του βίντεο και όσοι από εσάς μείνατε, πραγματικά από μένα σε εσάς, μπράβο. Λοιπόν, για το επόμενο βιντεάκι, δεν ήθελα να είναι πληροφοριακό, δεν ήθελα να περιέχει γενικές γνώσεις. Ήθελα, σαν ιδιαίτερη ιδέα, να δω το πόσο συμμετοχική είναι η κοινότητα που έχουμε δημιουργήσει. Είμαστε 8.500. Θα ήθελα, όσοι από εσάς θέλετε βέβαια, να μου στείλετε ένα έως maximum 2 λεπτά βιντεάκι με τα παπαγαλάκια σας. Άμα θέλετε, φαίνεστε και εσείς στο πλάνο. Το μόνο που θα ζητήσω είναι να μου στείλετε στο ίδιο email αν θέλετε να έχω βάλει θολούρα στο πρόσωπό σας ή όχι και να είστε πάνω από το 18 έτη. Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι θα ήθελα να μου λέτε σε αυτά τα έως 2 λεπτά λίγα πράγματα για τον παπαγάλο σας ή να μου πείτε λίγα πράγματα για τους τρόπους με τους οποίους σας εκπαιδεύετε. Ή απλά μπορείτε να αφήσετε τον παπαγάλο σας ή το σκυλάκι σας ή το γατάκι σας να κάνει ό,τι θέλει στην κάμερα για 2 λεπτά. Τώρα όμως, πώς θα τραβήξουμε το βίντεο? Έχω χρησιμοποιήσει την δίκη του κινητού μου. Ωραία. Λοιπόν, το βίντεο δεν θα το τραβήξουμε στο έτσι. Θα ήθελα παρακαλώ να το τραβήξουμε έτσι στην κάμερα. Ωραία. Όταν το στέλνουμε. Για να μπορώ και εγώ να το φυτάρω στο editing για να το δούμε και εμείς ωραία και καλά όλοι οι υπόλοιποι. Πιστεύω, εννοείται ότι άμα θέλετε να είστε και στο πλάνο όπως και εγώ, έτσι, self mode, έτσι. Πιστεύω ότι θα ήταν ένα πολύ ωραίο βίντεο να γνωριστούμε και με την κοινότητα, να πούμε εγώ είμαι αυτός, ο Γιάννης δείχνει τον Νέμο, ο Τάκης δείχνει τον Κόκο και πάει λέγοντας. Πραγματικά το βρίσκω μια πολύ ιδιαίτερη ιδέα και θα μ' άρεσε να το δω να υλοποιείται. Οπότε όσοι από εσάς θέλετε, διαβάστε τις λεπτομέρειες, θα τα έχω γράψει αναλυτικά πώς να δηλώσετε το βιντεάκι σας. Πώς να το στείλετε, πώς να κάνετε το οτιδήποτε. Διαβάστε τις λεπτομέρειες που θα σας στείλετε. Και περιμένω τις συμμετοχές σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, ελπίζω να σας δω. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.